πρόταση για την υπηρεσία ασφάλιση μεταφορικών μέσων. Κύριο Δήμαρχο, έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, ζητάμε μια παράταση γιατί έγινε κάποιο διαγωνισμό. Αντιστοιχώ, ενώ παλιά δεν ερχόταν καμία εταιρεία, εμφανίστηκε μια δεύτερη εταιρεία. Άρα θα περάσει κάποιο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμό. Για να μην είναι ασφάλιση τα αυτοκίνητα, ζητάμε μια παράταση 3 μηνών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια επιβάρυνση. Υπάρχει ερωτήση του θέματο. Ρωτήσω και ο Βασίλειο, παρακαλώ κύριε Βασίλειο. Αν θέλω να διευκρινίσω αυτό το θέμα το οποίο ζω και βιώνω μέσα στην υπηρεσία των προμηθειών, είναι η παράταση είναι για 3 μήνες και ο νέος διαγωνισμός θα γίνει 15, η παράταση θα γίνει 15 Μαΐου. Λόγω ακριβώς των ενστάσεων του προέκτου. Εντάξει κύριε Βασίλειο, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Υπάρχει αρνητική ψήφο. Το θέμα 4 από την παράταση σύμβαση τη ασφάλιση των μεταφορικών. Ομόφωνα λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε. Πέμπτο θέμα. Έγκριση τη υπαρήθου 20/2017 απόφαση τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή που αφορά την κήρυξη αναγκαστική απαλωτρίωση οικοπαίδου 172 του Δήμου Νέα Μήνη ω χώρου ΚΔ Νηπιαγωγείου. Το λόγο και ο κύριο Δήμαρχο. Συνάδελφοι, το θέμα είναι γνωστό, είναι για τον έκτονο διαγωγείο, το οποίο το διεκδικεί ένα ποσοστό του υποβούλου, το διεκδικεί κάποια οικογένεια μήνη. Εμεί είχαμε πάρει απόφαση και προχωράμε στη διαδικασία τη αναγκαστική απαλωτρίωση. Υπάρχουν ερωτήσει για το αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν τοποθετήσει. Αρνητική ψήφο από κάποιον συνάδελφο. Ομόφωνα το πέμπτο θέμα. Το έκτο θέμα. Είναι η έκθεση τη υπαρήθμου 21/2017. Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση, άρση, εκτέλεση της υπαρέθμου Α2744, κάθετος 2014, δικαστικής απόφασης και επανεπιβολής του ΚΧ στο RS του Δήμου Νέας Μήνης. Το λόγο του κύριος Δήμαρχος. Είναι για το οικόπεδο του Τατάκη. Είναι για το οικόπεδο του Τατάκη. Τι συνάδελφοι. Είναι για το οικόπεδο του Τατάκη. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία μας είχε δώσει εντολή να κάνουμε αποχαρακτηρισμό. Εμείς το είχαμε χαρακτηρίσει κοινόχρηστο του χώρου. Μας είχε δώσει εντολή να κάνουμε αποχαρακτηρισμό του κοινόχρηστο του χώρου και μας δίνει το δικαίωμα να το υποβάλουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Δήμος αποφασίζει τη διατήρησή του σαν κοινόχρηστο χώρο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγκρίνεται η επανυποβολή αυτή εδώ του αιτήματος για χαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου. Είναι πάντα εδώ για το υπόλοιπο του Τατέκ. Ερωτήσεις. Ο κύριος Πάνος, παρακαλώ. Γιατί καταλαβαίνω καλά που προχωράμε και στην απαλωτρίωση. Ναι, ναι. Αμέσως μετά πάμε στην απαλωτρίωση. Άλλος ερώτηση. Έχουμε τοποθετήσεις. Η κυρία Ιακουβάκη, η κυρία Κουτετέ. Μία ερώτηση εγώ, συγγνώμη. Αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω. Θυμάμαι και παλιά που είχαμε συζητήσει ότι αυτός ο χώρος έχει χαρακτηριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του 92 ως αρχαιολογικός. Χρειάζεται να το επαναλάβουμε στην καινούργια μας πρόταση του κοινόχρηστου χώρου. Αυτά εγώ μιλάω τώρα για το χαρακτηρισμό σαν κοινόχρηστο χώρο. Μόνο δηλαδή χρειάζεται να επαναληφθεί και το θέμα ότι έχει. Αν χρειάζεται αυτό το θέμα. Αυτό λέω, μπορείτε να το δείτε αυτό μόνο για να πούμε. Αυτό είναι σχετικό. Είναι σχετικό. Αυτή την έννοια το λέω. Τοποθέτηση η κυρία Γιακουβάκη. Λέτε εδώ και από την Επιτροπή, δηλαδή, και όπως διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε, ότι για να ενταχθεί στο δημοτικό σχέδιο του Δήμου Νέας Μήνης ως κοινόχρηστος χώρος, πρέπει να αποδοθεί και την πράξη κανονισμού. Όχι, ακόμη δεν φτάσαμε στην πράξη κανονισμού. Η πράξη κανονισμού θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αφού γίνει αναγκαστική απαλωτρίωση, από εκεί τι θα γίνει η πράξη αναλογική. Εμείς αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζουμε τον χώρο. Ένα λεπτό κύριε Δήμαρχε, γιατί από ό,τι το διαβάζω σωστά, γιατί λέει εδώ. Είναι επιβεβλημένη να γίνει δηλαδή, η απόφαση αυτή ταυτόχρονα για να μπει και στο ρυθμό στιγμικό σχέδιο της Νέας Μήνης, σε δύο υποκρισίες, είναι επιβεβλημένη βάσει του νόμου τάδε και εφόσον ο Δήμος έχει εκφράσει την διατήρηση του κοινόχρηστου αυτού χώρου, επί σωσάρων αποφάσεων. Σε συμμόρφωση επίσης της προαναμερθήσεως δικαστικής απόφασης και σύμφωνα με τις πολυαδρομικές διατάξεις του διατάγματος κλέγκος, θα συνταχθεί πράξη αναλογισμού για να αποζημιωθούν οι κοινοποιητές λόγω υποτομίας.
Άρα λέει ότι για να μπει στο ρυθμιστικό. Δεν είναι ιδέα. Εκεί περιγράφει τα στάδια. Το στάδιο αυτή τη στιγμή παίρνουμε απόφαση εμείς για να το χαρακτηρίσουμε και να έχουμε στον χώρο. Από εκεί και ύστερα θα δημοσιευτεί στο ΦΕΠ. Θα πάει στην περιφέρεια. Θα γίνουν στάσεις από τους ιδιοκτήτες και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα πάμε στο επόμενο. Θα το ξανασυζητήσουμε. Για αυτή την περίπτωση, επειδή εμείς έτσι και αλλιώς λέμε ναι στην απολυτρίωση, λέμε ναι στο να γίνει κοινόχρηστος, γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να λέμε να το πάρουμε και βεβαίως όταν έρθει η ώρα, αλλά είναι πάλι η θέση μας αυτή, ότι προϋποθέτει ο νόμος σε ένα στάδιο Α, Β, που θα είναι να γίνει πράξη υπολογισμού, εκείνο το οποίο επισημαίνουμε και το έχουμε ξαναπεί, ότι σε εκείνη την περίπτωση εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να καταλογιστεί αυτό το ποσό τους περίοικους. Και γιατί ούτε χρονικά ούτε ιστορικά έχει πληρώσει ποτέ τίποτε κανένας στο Δήμο Νέας Μήνης γύρω από αυτές τις απολυτριώσεις. Εάν θα γίνει, μη μου πείτε το πώς και αν είσαστε μόνοι οι χαράφοι. Μέχρι τώρα δεν έχει σπραχθεί. Αφήστε τα κύριε Κούπα να τα πείτε από το μικρόφωνο. Δεν έχει σπραχθεί τίποτε και όλοι αυτοί αν είσαν παράνομοι δεν είχαν κανένα να πάρει ούτε φυλακή ούτε να λογοδοτήσει. Εμείς δεν θα τα καταλογίσουμε και μη μας ρωτήσετε πώς. Σε χρόνους τέτοιους μόνο αυτό έγινε. Που δεν μετέχουμε ούτε το ένα σπίτι που κάθονται να το συντηρήσουμε και να το πληρώνουμε, να τους έρθει και το κουλιωτή, ελάτε να πληρώσετε γιατί αυτό πρέπει να γίνει κοινό. Ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος είναι αυτό που λέμε, δεν το μόνο που πληρώνουν, δεν το πληρώνουν κάθε μέρα, πληρώνουν αυτό, θα τους μάρανε τώρα. Έχουν να τοποθετηθεί εδώ, γιατί όπου δεν υπάρχει διαδικασία, θα τα πληρώνουν και θα τα πούνε. Ωραία, ολοκληρώθηκε το έκτο θέμα. Είναι κάποιο συνάδελφο που μου έχει αντίρρηση. Μόνο στο χαρακτηρισμό των μηνυμαριστοποιητικών. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν. Άρα έχουμε θετική ψήφο ομόφωνα, δηλαδή από όλο το 12ο. Η ημερησία διάταξη προχωρά και πάμε στο έβδομο θέμα, το οποίο λέει συγκρότηση επιτροπή αξιολόγηση και καταλληλότητα οχημάτων του Δήμου τη Νέα Μήνη. Ο κ. Δήμαρχο έχει καταλάβει. Εμείς θέλουμε δύο συμβούλους εδώ πέρα και δύο υποσχέσεις για να καταλήγουν με τους αναπληρωματικούς τους. Είναι για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα περιουσία του Δήμου, τα οποία βρίσκονται σε μακροχρόνια εκκλησία στον Ταρά της Καθαριότητας. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία να κάνουμε ένα διαγωνισμό για να δούμε κάποιος να τα παραλάβει αυτά τα αυτοκίνητα να φύγουν από εκεί που είναι και εστίαν πώλησης. Πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή η οποία να εγκρίνει ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να φύγει, εκείνο δεν πρέπει, εκείνο το άλλο και το άλλο. Λοιπόν, υπάρχει από την υπηρεσία ο υπάλληλος Γιαννόπουλος Ιωάννης, μηχανικός και ο παλιγός Αντώνιος μηχανικός και εμείς προτείνουμε από δημοτικούς συμβούλους τον κύριο Κρικρή και τον κύριο Αθανασίου και με αναπληρωματικούς τον κύριο Καραδωράκη και τον κύριο Δημάκη. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Άρα ομόφωνα. Ομόφωνα το 7ο θέμα, πάνω στο 8ο. Το 8ο θέμα αναφέρει έκριση της υπαρήθμου 139 κάτω του 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποστολής απολογιστικών στοιχείων του 10ου τριμήνου του 2016. Ερωτήσεις παρακαλώ. Είχαμε περάσει μια τυπική διαδικασία και συνάδελφοι το 10ου τριμήνου του 2016 και μετά περνάει και ο συνολικός. Ο συνολικός απολογισμός της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή περάσει η Οικονομική Επιτροπή και έπρεπε να εγκριθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Ομόφωνα το 8ο θέμα. Α, λευκό ο κύριος Ζουλετός. Στο 8ο. Κύριος Ζουλετός, το 8ο θέμα λευκό. Και προχωράμε στο 9ο με την ονομασία του 5ου Γυμνασίου Νέας Μήνης με το νοσοκομείο Ηρώδιος. Κύριος Δημοτικός. Και συνάδελφοι, υπάρχει ένα αίτημα εδώ από το 5ο Γυμνάσιο να υπάρχει το προσωπικό ιερόδοχος. Υπάρχουν τα καρτέλα, το σχετικό αίτημα από την διεύθυνση του σχολείου, αιτιολογική έκθεση, απόφαση δημοτικής επόμενης εταιρείας, πραγματικής συνεδρίασης, επικαιρωτής της απόφασης του Δήμαρχου του Δήμου. Είναι κάποιο συνάδελφο που θέλει να ρωτήσει κάτι, ο κ. Καστόρη, κυρία Κασίνη. Κύριος Καστόρη. Θα κυρία Κασίνη, θέλει ερώτηση.
Παρακαλώ, κύριε Βασιλιά. Ήθελα να πω και το πέρασμα. Όχι, όχι. Η ερώτηση είναι τοποθέτηση. Θέλετε να είναι στην τοποθέτηση. Ωραία. Ο κύριος Πάριος και η ερώτηση. Όχι, πάμε στο τοποθετήσεις. Ο κύριος τοποθέτηση. Και εσείς τοποθέτηση. Ο κύριος Γαστόλ είναι τοποθέτηση. Θέλω να πω αυτό που παρακαλώ. Είναι εδώ στο λόγο στον κύριο Γαστόλ. Ο κύριος Γαστόλ είναι τοποθέτηση. Εντάξει, εμείς δεν θα διαφωνήσουμε τώρα στην ονομασία. Όμως, θέλω να πω το εξής. Πρέπει μια κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, και το ίδιο γίνεται και στους δρόμους. Ο Δήμος να έχει μια πρωτοβουλία, να έχει εκείνος τον πρώτο λόγο σε μια σειρά από τέτοια πράγματα και να μην καθόμαστε να ακολουθούμε όταν έρχεται ένα σύλλογο στα φωτεινά, όταν έρχεται ένα διευθυντικό για μια ονομασία. Άρα, τι θέλετε, να το δούμε τώρα. Να κάνουμε μια επιτροπή όπως κάναμε και για τους δρόμους. Έχουμε την άποψη εμείς ότι θα πρέπει να προηγούνται κυρίως για τους δρόμους ονομασίες ιστορικές της Νέας Μύρνης. Δεν μας σχολεί να φτιάξει πάνω με την Ευρώπη, μπορεί και κάτι άλλο. Αλλά μια επιτροπή ας κάτσει λίγο να δει και τα θέματα των ονοματοποιήσεων των δρόμων και των σχολείων και να μην ακολουθούν με αυτόν τον τρόπο. Να μην αύριο θα έρθει να καθιστεί να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία. Μουστάρει κάποιον να ξέρει να το ονομάσουν το σχολείο όπως να είναι. Αλλά κάπως να έχουμε μια πρωτοβουλία σε αυτό το πράγμα. Ναι, λοιπόν, για τον Ιερόδο, αλλά εντάξει, κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Ωραία, κυρία Κασίμη, είσαι ο λόγο. Έχω καλυφθεί κατά ένα μέρος, αλλά ήθελα να πω ότι ανάλογα το διευθυντή που υπηρετεί το σχολείο, κατά το βοβούν, προτείνει και ένα όνομα. Τι είναι αυτό. Δεν πρέπει ο Δήμος να γνωρίζει και να υπάρχει μια επιτροπή, όπως είπε και ο κ. Συνάδελφος, να το βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, τα σχολεία έχουν όνομα. Λέγεται Πέμπτο Λύκειο, Πέμπτο, έχουν ένα όνομα. Δεν είναι τελείως έτσι άσχετα, δηλαδή. Το είχα αντιμετωπίσει και εγώ αυτό. Ήρθε ο Άννη να πούμε καλά Θεοδωρίου. Άλλο δεν θα το πούμε, ξέρω εγώ, Θανάση ή τα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τα πρέπει ο Δήμος. Δεν μιλάει για κάποιο Θανάση, μιλάει για τον Ιερόδο. Όχι, δεν μιλάει για το συγκεκριμένο, λέω από κανένα. Ωραία. Ο κύριος Πάντος. Και θα ήθελα ο Δήμος να έχει τον πρώτο λόγο, κύριε συνάδελφε. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Ο κύριος Πάντος έχει τον λόγο, παρακαλώ. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι γενικά μοντέλο τα σχολεία να έχουν ονόματα τα οποία να σημαντοποιούν και κάποιοι, αλλά με την έννοια συμφωνώ με αυτό που είπαν εσύ, διότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε τουλάχιστον τα σχολεία ή τα σχολεία που δεν έχουν ήδη ονόματα να ψάξουν στο κομμάτι των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά ίσως και σε προσωπικότητες αυτό που έχουν μια σχέση με την πόλη, με την ιστορία της Νέας Μύρνης και της Μύρνης. Και όμως αυτό καλό είναι, και πρέπει να το πούνε αυτό και ο Δήμαρχος Παιδείας και τα λοιπά, αυτό δεν είναι απλώς κάτι, μια ονοματοδοσία δόθηκε κάποτε, μπήκε ίσως μια ταμπέλα, την κρατάει κάποιος ας πούμε στην παρέλαση, να γίνεται και ένα κομμάτι και μια αφορμή, κάποιες αξίες που φέρει αυτό το πρόσωπο και με αυτή την έννοια, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι καλύτερο σύγχρονα πρόσωπα, νεότεροι επιστήμονες, νεότεροι καλλιτέχνες κτλ. Και φτιάχνουν μια σύνδεση με το σήμερα μεγαλύτερη. Κομμάτια τέτοιου τύπου να γίνονται και ένα κτήμα μια δωρεά εκπαιδευτική που πρέπει να γίνεται στο σχολείο. Και όχι απλώς να ονομαστεί κάτι εντάξει για να υπάρχει μέσα στα χαρτιά κάποια στιγμή. Αυτό ως πρόταση. Ο κ. Πρωθυπουργό. Επίσης εδώ έχει εσείς πλειοψηφία. Νομίζω πως και όλοι εσείς συνάδελφοι. Δεν υποτιμάμε και πραγματικά δεν θα έχουμε αντίληψη στην ονομασία του σχολείου σε ένα τέτοιο όνομα που κρύβει το περιεχόμενό του και τη σπουδή του. Είναι όμως εκείνο που ενδιαφέρει μας είναι το πώς τα σχολεία της πόλης μας και γενικότερα του τόπου μας θα φτάσουν σε περιεχόμενο σπουδών, σε υποδομές και σε ποιότητα και σε εκπαιδευτικό προσωπικό να προσεγγίζουν αυτό ακριβώς που σηματοδοτούν αυτά τα ονόματα. Ως εκ τούτου λοιπόν ο αγώνας μας είναι στην κατεύθυνση ακριβώς της αναβάθμισης της ποιοτικής και εν γέννη των σχολείων και στα πλαίσια αυτά την Πέμπτη συνειδητοποιήθηκα εξ απαράταξη ότι γίνεται μια συνάντηση στο Δήμο 7 η ώρα για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Δεν νομίζω πως κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο. Είναι η δευτεροβάθμια σχολική. Άσχετο το ένα από το άλλο. Α, είναι άσχετο. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι άσχετο, γιατί και εκεί θα μας δοθεί η δυνατότητα να λέμε τις απόψεις μας για τα ζητήματα. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα τελικά, δηλαδή επειδή ο συνάδελφος ο Σύριος
έτσι έδωσε το στίγμα την Πέμπτη, θα ήθελα πραγματικά στα πλαίσια αυτά να συγκροτηθεί αυτό που έχουμε πει σαν Συμβούλιο και έχουμε δεσμευτεί, το πώς θα κουβεντιάσουμε τα θέματα παιδείας σε αυτή την κατεύθυνση. Με την έννοια αυτή λοιπόν, ναι στα μεγάλα ονόματα, στα σπουδαία ονόματα, αλλά και ναι στη δική μας διεκδίκηση και προσπάθεια να προσεγγίσουμε το δυνατό με μεγάλα ονόματα. Ο κύριος Λίγος Εκτονόγων. Και εγώ. Καταρχήν να πω ότι και οι τοποθετήσεις του κ. Βαστόρη και της κ. Κασίνη και των υπολείπων συναδέλφων είναι στη σύμφωνα του κ. Πάτου όσον αφορά το τι πρέπει να δίνουμε σε ονομασίες του δρόμου σπόρου στα σχολεία. Για την ιστορία όμως του θέματος. Η σύλληψη της ιδέας να ονομαστεί το 5ο Γυμνάσιο σε Ηρόδοτος είναι μια ιστορία που ξεκινήσε από την κ. Μπέτσου, διευθύντρια του σχολείου το 2006. Τότε είχε πάρθει αντίστοιχη απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και από το Εκπαιδευτικό Σύλλογο του Σχολείου, που δυστυχώς για το σχολείο και για τη σχολική κοινότητα την εκεί, είναι το πρώτο βήμα. Το σημερινό που γίνεται δεν σημαίνει ότι από αύριο το πρωί το σχολείο μετονομάζεται το σχολείο Ηρόδοτος. Ακολουθούν μια σειρά διαδικασιών στο Υπουργείο Παιδείας, όπου η τότε προσπάθεια απορρίφθηκε, να ξέρετε. Επανερχόμαστε λοιπόν σήμερα στη θέληση του Συλλόγου Διδασκόντων, επικαιροποιούμε την απόφασή μας και τη στέλνουμε στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να επικυρωθεί. Να πω όμως και λίγα πράγματα που εμένα προσωπικά με πείσανε για την ονομασία Ηρόδοτος. Και δεν ξέρω αν την έχετε πάρει και την αρχαιολογική έκθεση του σχολείου στα χέρια σας, νομίζω ήταν συνοδευτική στο συγκεκριμένο θέμα. Πραγματικά λοιπόν φαίνεται το Ηρόδοτος και από αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας, προέρχεται από τη Μικρά Ασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην Ιωνική Γη, τίμησε την Ιωνική Γη και γενικότερα είναι ένας από τους ανθρώπους της ελληνικής προϊστορίας και αρχαίας ιστορίας που έχει μείνει ονομαστός για τα έργα του. Εντάξει, το κοινά τα πόλα. Είναι ονομαστός και είναι ένα όνομα το οποίο πραγματικά θα τιμήσει την πόλη μας. Δεν είναι κάτι άσχετο με τη Σμύρνη, ούτε με την Νέα Σμύρνη. Με αυτό λοιπόν, με αυτά τα λίγα λόγια, νομίζω ότι σωστά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο προχωράει σε αυτή τη λήψη απόφαση και ευχόμαστε το Υπουργείο Παιδείας να επικυρώσει την απόφαση αυτή. Κύριε Καναδοπούλου, εκ του νόμου. Πολύ σκέφτηκε τον κύριο Συρίγο για το ιστορικό του ονόματος, αλλά είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, την οποία με πολύ αγάπη και επιμέλεια έχει ο διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος πάρει πάνω του. Ήρθε δύο φορές σε εμάς, δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τη ΔΕΠ για να ενεργοποιηθεί η απόφαση και τώρα καταφέραμε σήμερα να φτάσει σε αυτό το τελικό σημείο, μια καρφιδοκρατική διαδικασία, η οποία βέβαια δεν έχει λήξει ακόμη, όπως είπε και ο κ. Συρίγος. Τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικά την διάθεση των καθηγητών που να δώσουν ένα όνομα το οποίο έχει και μία ιστορικότητα. Πατέρας της ιστορίας ο Ηρόδοτος, όχι άσχετος με την πόλη μας. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Ίσα-ίσα που θα κάνουμε τους καθηγητές οι οποίοι έχουν έτσι εμπλακεί σε αυτή την ιστορία να νιώσουν ευχάριστα ότι και ο Δήμος μετέχει και δεν θα διαφορεί για την υλοποίηση μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Είναι κάποιο άλλο συνάδελφο, ο κ. Πλαθωράκη, παρακαλώ. Άκουσα με προσοχή τον κ. Καστόρη να γίνει διαβουλεύση, να γίνει και άλλο πράγμα. Εμείς είχαμε κάνει σαν ένωση κοινωνικών μετά την ιδιότητα μια πρόταση στην πλατεία, να ονομαστεί πλατεία του Καρατζάκη. Φέτος είναι το έτος νύμου του Καρατζάκη. Είχαν γίνει διαπλέψεις, είχαν γίνει όλες οι διακομματικοί, πέρασε τη διακομματική. Εκεί το αρνηθήκαν, το πέρασε από τότε από το πιο λίγο χαρτοφοσύνη και η επόμενη συνεδρία. Οι διαδικασίε κύριε Καστόρη όταν γίνονται, να τι σέβεστε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Ο κ. Δήμαρχο θέλει να προσθέσει κάτι. Περνάμε στο. Πάμε στο νερό. Είναι κάποιος συνάδελφος που διαφωνεί. Όχι. Το θέμα αυτό είναι η προπόθεση για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε στο θέμα 10. Αν με επιτρέπετε στο προηγούμενο να προσθέσω, αν με επιτρέπετε και το σώμα, ότι ο Ηρόδοτος εξήγαγε τη νέα γλώσσα της ελληνικής μορφής. Δεν
την Ελληνική Επανάσταση. Σας ευχαριστώ. Στο θέμα 10. Έκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του νομικού προσώπου πρωτοβάθμια σε νέα σχολική επιτροπή του Δήμου της Νέας Μήνης, ο κύριος Δήμαρχος. Ο πρόεδρος, αν θέλουμε κάτι να ρωτήσουμε, κύριε συνάδελφε, υπάρχει νομίζω και η νοημίστη για εδώ πέρα, η οποία μπορεί να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία που τετέ δεν είναι ερώτηση. Κύριε Δημαρχέ, νομίζω ότι δεν ξέρω πραγματικά το πληθυντική σας αυτό. Επειδή συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο το απερχόμενο και από τις 28 Μαρτίου, μετά τις 28 Μαρτίου, από τις 28 Μαρτίου που πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο η νέα σύνθεση, έπρεπε ο απολογισμός να γίνει με το καινούργιο διοικητικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι άτυπο, παράτυπο μάλλον. Και θα έπρεπε να αποσυρθούν τα θέματα πρέπει να γίνει με το καινούργιο διοικητικό. Δέστε το κι εσείς, γιατί δεν έχει παράδοση ισχύει από την ημέρα που ψηφίσετε, το ρωτήσαμε αυτό. Από την περιφέρεια του καινούργιου. Ισχύει όμως η ημερομηνία που ψηφίστηκε, επειδή το ρωτήσαμε, σας το λέω. Όχι ημερομηνία πρόσκληση. Όχι ημερομηνία πρόσκληση. Γι' αυτό σας το λέω, πως θέλετε να το αποσύρετε, να το ξαναφέρουμε ή κάπως. Εμείς θα ψηφίσουμε αρνητικά σε αυτό που είναι κανένα λόγο, που είναι παράδοξο. Και για τα δύο. Ο κύριος Γιατζίδης θέλει να ρωτήσει. Όχι, θέλω να δώσω μία διευκρίνηση στην κυρία του ΤΕΤΕ, επειδή έχω περάσει και από τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας. Αν θυμάμαι καλά, η Αιγύπριος η οποία είχε βγει από τον κ. Ρακούστο, τότε υπεύθυνο υπουργό που έβαζε τις διαδικασίες, και έλεγε ότι περνάει εντός του Φεβρουαρίου γίνεται ο απολογισμός και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Οπότε αυτό που λέτε πρέπει να γίνει από το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο να έρθει σε εμάς, αλλά είναι αρμοδιότητα του παλιού του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία. Είναι κάποιος άλλος που είναι κύριος Πάντος. Ο κύριος Πάντος, παρακαλώ λίγο ησυχία. Όχι, ερώτησε να κάνει. Νομίζω ότι τότε. Αυτό που λέτε γιατί δεν με πείθει. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο υπάρξει. Το θυμάμαι πολύ καλά, εγώ το θυμάμαι. Όχι, με πείθει ότι ισχύει. Λέει έτσι η κύκλο. Θα λέω ότι αν όμω παρόλα αυτά υπάρξει μια καθυστέρηση για τον ΚΥΠΣΙΛΟ και έχει εγκατασταθεί ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο, και δεν μπορεί να συνεδριάσει ένα διοικητικό συμβούλιο που δεν έχει αρμοδιότητα για τα παλιά ζητήματα. Δηλαδή, αυτό θεσμικά τι γίνεται. Τώρα, εάν ακόμα, λέει ο Πολύδωρος, εάν ακόμα δεν θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο και δεν θεωρείται όμως ότι έχει την εκλογή το παλιό έχει απαλλαγή του καθηκόντων του, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει απαλλαγή ακόμη. Έχει απαλλαγή. Δεν έχει απαλλαγή, δεν έχουμε παραδώσει. Όχι νομική απαλλαγή. Όχι νομική απαλλαγή. Διοικητική μιλάω. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, ψηφίζοντας ένα καινούργιο όργανο, αν αυτό σημαίνει, που είναι καταλαβαίνω το σύνηθε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι λέει στο προηγούμενο όργανο τελειώσατε, είναι ένα ζήτημα. Τώρα, αν υπάρχει κάποια ειδική διάταξη που λέει ότι ειδικά για αυτές τις επιτροπές, μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το καινούργιο, ισχύει το παλιό, δεν το ξέρω. Αλλά πραγματικά δείτε το. Τώρα για την πρωτοβάθμια. Τη ουσία στο προηγούμενο διοικητικό δεν πρέπει να κάνει. Εντάξει, αλλά. Η ουσία. Όπως ξέρουμε, σε αυτά τα πράγματα, σε αρχή μια απόφαση, υπάρχει ο τύπος, ας πούμε, και το ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει. Και εσείς, σαν δήμαρχος, όταν αναλαμβάνετε κάποια στιγμή την δημαρχία, βρίσκεται ένα προϋπολογισμό που πρέπει να ψηφίσετε και τον ίδιο μας που έχουμε μας. Εντάξει, να κάνουμε τώρα, είναι οι αντιφάσεις της αναλογής. Δεν θα σας δώσω αυτό, απλώς λέω ότι δείτε το σημαντικό. Ωραία, περνάμε στο πρωτοβάθμιο. Επειδή δεν εκτίθηκε ο απολογισμός της πρωτοβάθμιας από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και δεν εκτίθηκε δύο φορές. Τέθηκαν μια σειρά ζητήματα.
τέθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με το αν δόθηκαν καταρχάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, τα βασικά τιμολογία κτλ. Για να μπορέσει στοιχειοδός να έχει μια εικόνα για να ψηφίσει. Και αν στη συνέχεια στην ΔΕΠ δόθηκαν τα χαρτιά που έπρεπε. Εδώ να σχολιάσω τώρα ότι και η ίδια η απόφαση, την οποία δεν ξέρω πώς βλέπω το πράγμα που υπογράφετε εσείς, αλλά είναι απόφαση του οργάνου και έχει μέσα και λίγο σχόλια και κρίσεις επί των τοποθετήσεων των, των μελών του οργάνου, υποδεικνύει μια ένταση σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει καμία κρίση. Τα από αυτά τα τώρα παρότι του δόθηκαν, αυτό ζήτησε κι άλλα. Υπονοεί κάτι από κάτω. Δεν είναι ένα τυπικό υπηρεσιακό νόμο να φταθεί μια τέτοια. Φαντάζομαι ότι ο ίδιο δεν θα συμφωνούσε όπου να ρόμπε, δεν θα συμφωνούσε με αυτή τη διατύπωση και δεν ξέρω αν η πλειοψηφία του οργάνου συμφωνεί με αυτή τη διατύπωση. Άρα λέω ότι εγώ καταλαβαίνω εκεί μια ένταση και μια αντιπαράταση. Να σταθούμε στην ουσία της. Αυτά τα οποία ζητάνε οι άνθρωποι για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Λένε ότι δώστε με αυτά απαιτούμενα δικαιολογητικά, να κάτσουμε λίγο και να τα δούμε, να κάνουμε ένα στοιχειώδη έργο για την προφανώς τάξη επάρκεια που δεν έκανε διοικητικό συμβούλιο, δεν μπορεί να πάει, για να προχωρήσουμε παραπέρα. Μήπως πρέπει να το κρατήσουμε, να γίνει αυτή η διαδικασία, να αποκατασταθεί μια ομαλότητα, να ξεκινήσει και το επόμενο διοικητικό συμβούλιο τη θητεία του με έναν καθαρό τρόπο και χωρίς περιττές εντάσεις. Παρά να τα προχωρήσουμε εξπερμένα και με αυτή την πίεση. Εντάξει κύριε Πάτρο, τοποθετήσεις υπάρχουν. Αν δεν θα δώσω μια απάντηση, ο κύριος Ιούχος. Ρώτησα να το απαντήσω. Να πω καταρχήν ότι πραγματικά αν υπάρχει κάτι μέσα στο πρακτικό το οποίο αφορά τα μέλη της ΔΕΠ και είναι κάτι που δεν υπόθηκε, να το δω με τα μέλη, δεν νομίζω. Όλα αυτά υποθήκανε και έχουν καταγραφεί όπως υποθήκανε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, καταρχήν από ό,τι είδε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, έχει απλά εισηγητικό και καταγραφή απόψε. Ελεκτικό χαρακτήρα, όπως πήγε να γίνει η ΔΕ για τον απολογισμό οικονομικό του 2010 της Προεδρικής Επιτροπής, δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει. Το μόνο όργανο που μπορεί να επικυρώσει τον απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και σωστά και ορθά γίνεται σήμερα. Και πριν από την κυρία το πω τη σύγχρονα, σε πάνω. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν στα χέρια μας σήμερα μια απόφαση του νομικού προσώπου, και εδώ μάλιστα επειδή είχα παρευρεθεί συνεδρία σε ένα πληρωματικό μέλος τακτικού Δημοτικού Συμβούλου της Πράτας, ο οποίος έλειπε εκείνη την ημέρα. Υπάρχει μια καταπλειοψηφία απόφαση η οποία εγκρίνει στο σύνολό της τον απολογισμό του οικονομικού έτους. Μάλιστα νομίζω ότι και η κυρία Κασίμη ήταν παρούσα στο συγκεκριμένο συμβούλιο και θέλω, το ξέρω και θέλω να πω ότι πραγματικά αυτού του είδους η αντιπολίτευση η οποία έρχεται να βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία των ελληνικών προσώπων είναι θετική από εμάς και την επικροτούμε. Κυρία Κασίμη, συγχαρητήρια, διότι η στάση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Προσώπου ήταν όπως έπρεπε να είναι της αντιπολίτευσης. Συμβουλευτική και παράλληλα επικοδομητική για να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο. Σε αυτή τη λογική λοιπόν σήμερα έρχεται και να εκδοθεί το προϋπολογισμό. Ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2016. Τώρα, για τον απολογισμό, και τα νούμερα και τις δαπάνες, νομίζω ότι είμαι αρμόδιος να απαντήσω εγώ, υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει λογική στη λέτε. Εγώ λοιπόν θα ανακαλύψω μόνο θέμα της ΔΕΠ και το διαδικαστικό ζήτημα πώς σήμερα ήρθε το εισηγητικό εδώ. Ευχαριστώ. Η ΔΕΠ, τι αρμοδιότητα για αυτό, δεν έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει συμφωνία, αλλά νομοδοτεί. Άρα λέω ότι το ότι νομοδοτεί αρνητικά είναι κάτι που σαν δημοτική αρχή, σαν δημοτικό συμβούλιο πρέπει να μας μιλήσει για τι συμβαίνει και χωρίς να δεσμεύει εννοείται, αλλά και σαν δημοτική αρχή πρέπει να εξηγηθεί από εσάς τι συμβαίνει, πώς θα αποκαταστήσει. Δεν είναι η ομαλή διαδικασία να απορρίπτει η ΔΕΠ και τα δημοτικά συμβούλια.
Λοιπόν, προχωράμε στις τοποθετήσεις. Κύριε Τσιάπη, μου δεν κάνει συγγνώμη μια παράδοση και τι μπορεί να πει. Θέλω να σα πω στον κύριο Πάτρο. Σύντομα. Ναι, μόλι σα μια πρόταση. Ότι τα οικονομικά στοιχεία που ζητήθηκαν δοθήκαν στα μέλη τη ΔΕΠ, ανασχολική μονάδα, και γι' αυτό και είναι η έκτακτη συνεδρία τη επόμενη μέρα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Ωραία, πάμε να είναι τοποθετήσει. Ο κύριο Καστόρη, ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν. Ο κύριος Καστόρης. Παρακαλώ, κύριε Καστόρη. Θα πω δύο πράγματα για το πρωτομάθημα. Δεν θα πω στην ουσία, γιατί θα σας πω το δεύτερο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από τον τρόπο λειτουργίας της πρωτομάθημιας σχολικής επιτροπής. Εγώ έχω καταθέσει από το Φεβρουάριο μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία θα με διευκόλυναν κιόλας σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ο πρόεδρος μου είπε ότι σήμερα τα στείλαν στο σπίτι, μάλλον δεν τα έχω δει. Το έχω ζητήσει από τον Φεβρουάριο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω τώρα επί της ουσίας. Μέσα σε αυτά πάντως που ζήταγα ήταν επειδή θεωρώ ότι οικονομικά έχω πάρα πολλά ερωτηματικά. Όχι να περάσω και να μου εξηγήσουν αυτόν τον απολογισμό, αλλά θα ζητήσω έλεγχο ένα-ένα χαρτί προς χαρτί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα μείνω σε αυτό. Η ερώτηση της κυρίας Κουτεπτέρη με οδηγεί στην τοποθέτηση που θα κάνουμε τώρα και θα μας επιτρέψει ο κύριος Δήμαρχος, άσχετα από το αν εκείνος το κρίνει σοβαρό ή όχι. Εμείς θα κρίνουμε τη στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι παράνομες, παράκτητες. Έπρεπε να έχουν πάρθει από το προηγούμενο Δημοτικό Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού ξέραμε ότι τέλος Μαρτίου θα αλλάξουν τα Διοικητικά Συμβούλια, γιατί δεν κάνουν αυτή τη δουλειά έγκαιρα, την ώρα που έπρεπε. Αλλά πού είναι το πρόβλημα, απλά ερωτήματα. Να έχουν τελειώσει τη διαδικασία, να αναλάβει το καινούριο και να είναι όλα μια χαρά. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό είναι παράδειγμα. Ο νόμος για μας, έτσι όπως εμείς το ερμηνεύουμε, είναι σαφέστατος ότι από τη στιγμή που έχουμε έγκριση καινούργιου και ψήφιση καινούργιου διοικητικού συμβούλου, δεν μπορεί να συνεδριάζει το παλιό. Το θέμα είναι τυπικό και διαδικαστικό και για την ακρίβεια και την εγκυρότητα και την ορθότητα των προσώπων να περιμένουμε το να έρθει η κρατός η απόφαση. Δεν μπορεί όμως όταν έχει το Δημοτικό Συμβούλιο βγάλει ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο να συνεδριάζει το προηγούμενο. Τώρα, πώς καταλήγουμε σε αυτή την αντίφαση, είναι θέμα διοίκησης, δημάρχου και σχολικών επιτροπών, το γιατί δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι παράδειγμα αυτή η διαδικασία, δεν μπαίνω στην ουσία των υπόλοιπων πραγμάτων και θα κάνουμε ένσταση στις αποφάσεις. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Η συναγραφή. Πάλι δεν μπαίνετε επί της ουσίας. Έτσι. Καθίστε και μιλάτε για τις τρίτες. Εάν νομίζετε τώρα ότι πρέπει αυτό το σκεπτικό κάθε φορά να γίνεται χωρίς να είναι ουσιαστικό το θέμα, να είναι τυπικό να πηγαίνετε να κάνετε στάσεις, πάντα έφτασε. Και από τι δεν πρέπει να κάνουμε. Είναι μια πάγια τακτική, την οποία θυμάστε τι λέγαμε. Είναι πάγια τακτική. Λέμε λοιπόν, θυμάστε τι λέγαμε για το εκείνο στέφο ότι προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση με προσφυγές, αλλά δυστυχώς δεν έχετε αντιγράψει από αυτό. Λοιπόν, το λόγο είναι ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ εισηγείτε. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα προβλήσετε. Πάμε σε ψηφοφορία. Είναι κάτω σου διαφωνεί. Εγώ είχε ψηφίσει κατά. Εσείς ψηφίσετε κατά, κύριε Ρετέ. Και ο κύριος Πάντος, η κυρία Τσαμασίρου, η κυρία Παπαδρένα, ο κύριος Καταρυφός. Και ο κύριος Παταζής. Κατά. Συμφίλετε και εσείς κατά. Όπως το λέω δεν συμμετέχετε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Καστόρης, η κυρία Μάτζιου, η κυρία Ιακουβάκη, ο κύριος Σουβίνος, η κυρία Κασίμη και η κυρία Κουτετέ δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Κυρία Κασίμη, έχουμε ολοκληρώσει το πρόσωπο της διαδικασίας. Όχι, υπάρχει το πρόσωπο. Πάμε στο θέμα 11, το οποίο έχει να κάνει με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του νομικού προσώπου δευτεροβαθμίας, δευτεροβάθμιας ενιαίας σχολικής επιτροπής του Δήμου της Νέας Μήνης. Το λόγο ο κύριος Δήμαρχος. Έχετε ερωτήσεις.
την ίδια ψήφο, όχι. Κύριε Πρεσβέτη, την ίδια άποψη για τη δεύτερη μάθη. Λευκό για τη δεύτερη μάθη, κύριε Πρεσβέτη. Λευκό η παράταξη του κυρίου Πάπη, κυρία Τσαμασίου, κύριε Μαγκουρέτη, κύριο Αδερφό. Όχι, ο κύριο Παπαδάκη. Και δεν συμμετέχει η παράταξη μείζων ανθρώπων. Δηλαδή, διαφοβάται. Λευκό και εσεί, ο κύριο Σιλιουράκη Λευκό. Και ο κύριος κυρία Γιακοβάκη, ο κύριος Καστόρης, η κυρία Μάτσο, ο κύριος Βίλιος, η κυρία Κασίνη, η κυρία Κουτετέρα, όπως τους βλέπω, τους βλέπω. Έτσι, δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Προχωράμε στο... Νομίζω ότι η κυρία Κασίνη διαφόρησε τη θέση. Η κυρία Κασίνη διαφόρησε τη θέση. Να ψηφίσαμε σε ένα οικονομικό. Εντάξει, σωστό. Εντάξει, διαδικασία λέμε. Ολοκληρώθηκε το 11ο θέμα. Συνεχίζουμε την ημερησία διάταξη. Και πέστε πόσο με τη γράφει και πρόεδρε. Τον οποίο το είπαμε. Ψήφισα. 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 Αλλά δεν θα φτιάξουμε τι ψήφισε ο καθένας. Θα κάνουμε δηλαδή κεντρική ιδέα στο τέλος. Πάμε στο 12ο θέμα. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Επειδή στα πρακτικά γράφουμε τέτοια πράγματα να πάρω το λόγο για ένα λεπτό. Μπορώ. Ποιο θέμα είναι αυτό. Επειδή και του Καστόρε δικαιολογημένα η άλλη ο άνθρωπο έθεσε το ζήτημα ότι έχει θέσει κάποια ερωτήματα που αφορούν τη σχολική επιλογή και τα λοιπά, και το άλλο, να πω ότι το εισερχόμενο το τόπο του Δήμου είναι 31 Απριλίου, έχει απαντηθεί πριν το Πάσχα όσον αφορά την λειτουργία του κράτου, σαν παιδιά είναι αφορημένα, και σήμερα πήγε ο Φάκελος, όπως είπε και ο ίδιος, ενημερώθηκε και για τον κύριο Καστόρη, για τον κύριο Τετζόπουλο. Άρα νομίζω ότι δεν είναι το Φεβρουάριο, αλλά και τα μία Τρίτη. Δηλαδή, πριν από 10, μετά από 10 μέρες έκανα εγώ την πρώτη κοινωνία και θα γινόταν έτσι. Να το πω, μπροστά μου το κύριε Τετζόπουλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Πάμε στο θέμα 12. Α. Λήψη απόφαση για εκδηλώσεις και ημερίδες. Β. Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 7.400 ευρώ για την κάλυψη εκδηλώσεων και ημερίδων. Κύριο Δήμαρχο, έχει τον λόγο. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Κυρία Παπαδόπουλου. Κυρία Παπαδόπουλου, γιατί Δήμαρχο μπορεί να πει δύο κουβέντες για να φωτίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ πάρα πολύ αναλυτικά και αυτό ήταν ακριβώ το πρόβλημα. Μήπω θέλετε να κάνετε ερωτήσει και να απαντήσει και ερωτήσει. Ναι, ότι χρειάζεστε ήταν πάρα πολύ αναλυτικά. Υπάρχει κάποιο σενάριο που θα ρωτήσει ο κ. Πάνο. Ο κ. Πάνο. Κλείσε το μικρόφωνο σα, κύριε Παπαδόπουλου. Αν και πήγε η ευκαιρία να σα καλέσω και στι 28 Τετάρτου την Παρασκευή, στι 7.30 ώρε στη Γαλλία. Θα κάνουμε το παραδοσιακό αντανάκι του πιόφου. Ωραία. Κλείσε το μικρόφωνο, ο κ. Πάνο έχει το λόγο. Λίγο εισηγήσει. Στις δύο εκδηλώσεις που αφορούν είναι ημερίδες, ας πούμε, έτσι. Εκεί οι ομιλητές ποιοι είναι, ενώ προέρχονται από τη Νέα Σμύρνη και είναι κάποια πρόσκληση, πώς θα το χειριστείτε αυτό το τίποτα. Οι ομιλητές συγκεκριμένα είναι από τη Νέα Σμύρνη και είναι και πανευρωπαϊκά, η διατροπολή είναι πανευρωπαϊκά, έτσι. Έχουν βραβευτεί και τα λοιπά και έχουν και διάφορα κέντρα και σχολείες εδώ πέρα, πανεπιστημιακές και τα λοιπά, αλλά και στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα είμαστε και ανοιχτοί και σε οποιαδήποτε πρόταση έχει κάποιος να μας κάνει. Και για την πρώτη και για τη δεύτερη, ανοιχτά να όποιος θέλει να συμμετάσχει. Αυτό που λέτε, αυτό που λέει η εισήγηση, ότι θα υπάρξει κάποια δωρεά προσφορά υπηρεσιών, τι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, πώς θα έχω σκεφτεί και τα δύο. Θέλω να έρθουν άνθρωποι να προσεγγίσουν όλο αυτό, να ακούσουν, να μάθουν κάτι, αλλά να μπορούν να έχουν και προσωπική επαφή με τους ανθρώπους και με το team που θα υπάρχει εκεί, ούτως ώστε να τους συμβουλεύουν και μεμονωμένα. Όχι μόνο δηλαδή να έρθουν σε μία ημερίδα ή εκδήλωση όπου θα καθίσουν, θα ακούσουν και θα φύγουν, το κλασικό. Να είναι κάτι πιο interactive.
ήταν αυτό που είχα προσπαθήσει να κάνω και εδώ πέρα, με προσωπική επαφή κτλ. Να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω, ώστε να έχει λίγο πιο μεγάλη ουσία. Άλλο κίνδυνο να ρωτήσει, κυρία Ιακουβάκη. Παρακαλώ, κυρία Ιακουβάκη, το λόγο τοποθέτηση. Δεν πρέπει να υπάρχει να σα ρωτήσει, γιατί δεν θέλω να τοποθέτηση. Εγώ θέλω να πω ότι διάβασα την εισήγηση και χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί ήταν τόσο αναλυτική και τόσο ενδεριστατωμένη και βαστολογημένη, που πραγματικά το κατάλαβα. Δεν χρειάστηκε να μπω σε λεπτομέρειες ούτε και να ρωτήσω κάτι, διότι το περιεχόμενο, όταν γίνεται κάτι για πρώτη φορά, δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι κάτι φοβερό κρύβεται και τι θα γίνει. Η ζωή και η εμπειρία θα δείξει να έχει καλή επιτυχία αυτό που πάει να γίνει, για να επαναληφθεί και άλλη φορά και άλλη φορά και να είναι όλο και καλύτερο. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία και στη νέα αντιδήμαρχο, γιατί η προσπάθεια από νέους ανθρώπους για νέους ανθρώπους έχει σημαδεύει κάτι καινούριο και να έχουμε και την υπομονή και την διάθεση με θετική ενέργεια να βοηθούμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ποιος πάντως να χρονολογήσει. Καταρχάς, και εμείς θεωρούμε θετική την δραστηριοποίησή σας και την προσπάθεια να βοηθήσει το πεδίο. Ανεξαρτήτως του αν επιμένουν ιδέες ή άλλες ιδέες μπορούν να πέσουν στο τραπέζι, καλά κάνετε και ξεκινάτε με αυτά που νομίζετε ότι πρέπει να ξεκινήσετε. Δύο, συμφωνώ και εγώ. Έτσι, πολύ θετικό το ότι είναι μια εισήγηση που μπορούμε με λιτό τρόπο να καταλάβουμε τι ακριβώς σχεδιάζεται. Και να πω λίγο στην ουσία με αυτά που είπατε και στην ερώτησή σας. Για τα δύο κομμάτια που είναι οι μερίδες. Γιατί εντάξει, τα λατία που είναι με τους μαθητές είναι κανονικά. Υποθέτω, λέω εγώ, υπάρχει, καταλαβαίνω και συμμερίζομαι και την ανάγκη να δοθεί ένας χώρος και σε επιστήμονες της πόλης μας, βεβαίως. Από την άλλη, απαιτείται πάντα για λόγους δεοντολογίας από πλευράς του Δήμου μία ανοιχτότητα. Δηλαδή, επειδή όταν σε τέτοιου τύπου πράγματα, που είτε είναι ο δικηγόρος, είτε είναι ο γιατρός, είτε ο διατροφολόγος κλπ. Είναι και άνθρωποι που ασκούν ένα ατομικό επάγγελμα μέσα στην πόλη και η πελατεία τους προέρχεται μέσα από την πόλη. Ένα τέτοιο βήμα δίνει πάντα και μια δυνατότητα να αυξήσεις την πελατεία σου, να αποκτήσεις κάποιες σχέσεις. Θέλει λοιπόν καλό στο Δήμο, δεν λέω καλό στο Δήμο και ο Δήμος να ανοίγει αυτό το χώρο, αλλά πρέπει για να είναι και, και να είναι και να φαίνεται τίμιος και να τηρεί την δραματολογία, να ανοίξει, να είναι με έναν ανοιχτό και ισότιμο τρόπο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, επειδή δηλώσατε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες ιδέες και προτάσεις, νομίζω ότι αυτό από την πλευρά σας, εγώ θα σας συστήνω, εμείς θα το ψηφίσουμε έτσι και αλλιώς, πρέπει να είναι ανάποδα. Όχι δηλαδή είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, αλλά τις προκαλούμε. Δηλαδή εμείς σχεδιάζουμε κάτι με αυτούς που βρήκαμε, αναβάζουμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα και καλούμε νέους. Νέους, πάλι ένα περιορισμό, ας πούμε, θέλετε, δεν ξέρω τι είναι. Νέους διατροφολόγους που θέλουν να συμβάλλουν στην οργάνωση αυτής της ιστορίας να το κάνουν. Οπότε, νέους δικηγόρους, ας πούμε, της πόλης, νέους λογιστές, δεν ξέρω τι, να μπουν σε αυτή την υπόθεση. Οπότε, βγαίνετε προς τα έξω δυνατικά, βλέπετε και τι ενδιαφέρον υπάρχει. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι άλλοι που είναι και αξιόλογοι και να μην τους έχετε στα υπόψη, αλλά δεν βρίσκεται και κανένας να κατηγορήσει το Δήμο και εσάς. Αδίκως. Ότι, κοίταξε τώρα, εμένα δεν μου δώσαν τη δυνατότητα να προηγηθώ. Να σας πω κάτι. Ας έρθει ο κόσμος να έχει προσέλευση και να έρθει πραγματικά να έχει βήμα οποιοσδήποτε. Εγώ ξέρετε, έχω τρει ποιος άνθρωπος που κάνουν. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι όπου καταφέρνουμε η εκδήλωση να έχει επιτυχία και να έχει προσέλευση. Είναι άλλο πράγμα σε μια εκδήλωση, εγώ να είμαι ο επαγγελματίας της πόλης και να μιλάω από καθέδρας. Είναι άλλο πράγμα να είμαι από κάτω, να ακούσω τρεις από τους 10 επαγγελματίες της πόλης και να σηκώσω κάποια στιγμή το χέρι και να πω, εντάξει, είμαι και εγώ εδώ. Και θεωρώ ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Δημοτική Αρχή, πραγματικά αδικείτε τον εαυτό σας αν δεν το ανοίξετε και δεν έρθετε να πείτε ότι εγώ κάνω αυτό το κάλυψμα
βλέπω τι μαζεύω και αφού σου μαζεύω όλους μαζί, θα δω όσοι είναι, ποιοι είναι. Συμφωνώ πάρα πολύ και με το κύριο Βρετό και κλείνω. Κάποια πράγματα και ίσως τα πιο πολλά τα είπε και ο σύντροφος ο Πάτρος, που φαίνεται πως η αριστερά ακόμα κρατάει σκέψεις. Κρατάει ακόμα κάποιες σκέψεις. Ο Πάτρος κρατάει. Αυτό εννοώ το κατεύθυνο. Στάδω αυτό είπα, κρατάει κάποιο. Λοιπόν, είναι πραγματικά θετική η προσπάθεια που γίνεται και η πρόταση. Εκείνο το οποίο πρέπει να δοκιμήσει και ειδικά μιλάω και σε έναν διευθυντή και σε έναν νέο άνθρωπο είναι να είναι ανοιχτή η προσπάθεια στις ιδέες και να επιδιώξει τις ιδέες εμπλουτισμού αυτής της προσπάθειας και των άλλων παρατάξεων και των συμβούλων εδώ μέσα. Μια τέτοια προσπάθεια με τη συλλογικότητα που μπορεί να αποκτήσει και την αρμονία της αποφάσης και αν θέλετε μακριά από κάθε είδους εμπορευματοποίηση της προσπάθειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ή επαγγελματοποίηση, θα είναι μια προσπάθεια του παιδί και με την εκκίνηση αυτή της, που γίνεται, εμείς θα την ψηφίσουμε. Και ναι, προσδοκούμε ναι. Στη συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Δραφέ. Κύριε Θανασίου, κάτι πολύ σύντομο. Είχα την τύχη και την ευτυχία να συνδράμω και να ακούσω πραγματικά αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνηκαν σε αυτόν τον ιερό χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου με όλες αυτές τις τάσεις, προθέσεις και πρωτοτυπίες των νέων ανθρώπων από όλα τα κράτη, όχι μόνο από την Ελλάδα. Είναι λοιπόν προσέβαινο αυτή η προσπάθεια η οποία πραγματικά είναι επικοδομητική. Με όσα άκουσα από όλους τους εισηγητές, θεωρώ αυτονόητο ότι είναι ομόφωνο, έτσι δεν είναι. Υπάρχει κάποια δείξη. Άρα λοιπόν ομόφωνα το θέμα το θέμα 13 και 14 αφορά επιστροφή αχρεωστήτως κατά μηδέντος ποσού 21 και 31 και το 14 από το χρόνο 09. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή συνεδρίαση που διεξήχθη σε χρόνο ρεκόρ στην εκπομπή διάσταση.